Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την εξωτερική μας πολιτική όσον αφορά τις σχέσεις μας με την σύμμαχο και φίλη Τουρκία την έχουμε στηρίξει σε έναν μύθο. Όχι μόνο κατά την κρίση τη δική μου, αλλά και με βάση επιχειρήματα τα οποία μάλλον είναι αδιάψευστα. Υπάρχει ένας συγγραφέας, ο Μορκεντάου, ο οποίος μαζί με τον Γκόρντον έχουν περιγράψει πλήρως τον τρόπο συμπεριφοράς των Τούρκων κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Μοργεντάου λοιπόν, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και συμπεριφέρονται οι Τούρκοι, έγραψε ένα εκπληκτικό κείμενο, μία παράγραφος του οποίου λέγει «Ο τουρκικός λαός είναι θρασίδηλος, κάνει τον μπαλικαρά μόνον όταν δεν βρει αντίσταση». Αυτό κάποιοι θα μπορούσαν να το παραβλέψουν. Όμως, αν δουν και την πρόσφατη πολιτική ιστορία, θα δουν ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου οι παλικαράδες Τούρκοι επέστρεψαν αμέσως, μόλις αντελήφθησαν ότι η αντίσταση των Ελλήνων θα είναι στεναρή. Μία φορά το 1964, όταν ο τότε πρωθυπουργός της χώρας τηλεφώνησε ο ίδιος στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζόνσον, και του είπε «Σημάζεψέ τους, διότι θα βυθίσουμε την αρμάδα τους». Μέσα σε λίγες ώρες η τουρκική αρμάδα είχε επιστρέψει στα λιμάνια της. Μετά από λίγο καιρό βέβαια ο τότε πρωθυπουργός έπαψε να είναι πρωθυπουργός. Και μία άλλη φορά επίσης το 1987, όταν οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται, είχε υποχρεωθεί η Ελλάδα σε μερική επιστράτευση, έδειξε την αποφασιστικότητά της ότι θα απαντήσει όταν πάλι προκάλεσαν με τον ναυτικό της οι Τούρκοι, και πάλι οι Τούρκοι υποχρεώθηκαν αμέσως, χωρίς συζήτηση, να επιστρέψουν πίσω στη βάση τους. Περιττό να πω βέβαια ότι μετά από λίγο καιρό ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός έπαψε και αυτός να είναι Πρωθυπουργός. Το ερώτημα δηλαδή είναι ότι εξαρτώμεθα στις σχέσεις μας με τους Τούρκους όχι από την δίθεν ισχύ των Τούρκων, αλλά από το γεγονός ότι ελάχιστοι πολιτικοί θέλουν να θυσιάσουν την καρέκλα τους, γνωρίζοντας ότι όταν θα στραφούν εναντίον των αποφάσεων των ισχυρών που προστατεύουν την Τουρκία, μπορεί να χάσουν την πρωθυπουργική θέση. Όμως, εκεί έχουν τοποθετηθεί από εμάς τον δίθεν κυρίαρχο λαό για να μας υπηρετήσουν. Όχι για να κάνουν καριέρα πρωθυπουργού ή υπουργού. Όσοι λοιπόν νιώθουν τον εαυτό τους ότι είναι πραγματικά υπηρέτες ενός λαού και θέλουν να τον προστατεύσουν, το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτούν είναι η πρωθυπουργική καρέκλα. Βέβαια θα μου πείτε, πολλά ζητάω από τους πολιτικούς μας. Το γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει ένα απόσπασμα από ένα εκπληκτικό άρθρο του αντιστρατήγου εναποστρατή Αθανασίου Καρατζίκου, το οποίο διάβασα και ο οποίος είχε διατελέσει και πρώτος υπαρχηγός ΓΕΣ. Προσέξτε τι λέει ο αντιστράτηγος για την περίπτωση των ημείων, όπου είχαμε μία ακόμη ευκαιρία να τελειώνουμε με αυτόν που, όπως τον αποκαλεί ο Μορκεντάου, θρασίδηλο λαό που κάνει τον παλικαρά μόνον όταν δεν βρει αντίσταση. Λέει λοιπόν ο αντιστράτηγος: «Όλα τα πλοία των Τούρκων που ήταν στην περιοχή των ημείων είχαν στοχοποιηθεί». Στοχοποίηση σημαίνει, για αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί με τα στρατιωτικά, ότι έχει κλειδωθεί πλέον ο στόχος και ό,τι και να κάνουν από τη στιγμή που θα πυροδοτηθεί το σύστημα, το πλοίο έχει βυθιστεί. Ο αντιστράτηγος εκτιμά ότι οι Τούρκοι θα θρηνούσαν 8 πλοία και 1000 περίπου άνδρες. Δεύτερον, είχαν στοχοποιηθεί επίσης όσα πλοία θα έβγαιναν από τα στενά των Δαρδανελίων και την ναυτική βάση του Αξάζ έναντι της Ρόδου, από ελληνικά πλοία και τις συστοιχίες των πυράβλων. Τουλάχιστον άλλα 10 πλοία και 1500 άνδρες θα κατέληγαν στο βυθό του Αιγαίου, εκτιμά ο αντιστράτηγος. Άντεχε το τουρκικό κατεστημένο να χάσει 20 πλοία σε μια μέρα? Τρίτο και σημαντικότερο, κάτι που επειδή δεν έχω τέτοιου είδους γνώσεις, δεν το γνώριζα αυτό, το ομολογώ, είναι το ότι οι Τούρκοι κλιμάκωσαν, λέει, την κρίση στα Ίμια τη νύχτα, αν και τα πολεμικά τους αεροσκάφη δεν πετούσαν μετά τη δύση του ηλίου. Τραγικό λάθος όμως να πιστεύουν ότι τα ελληνικά Μοιράζ 2000 και τα F4 δεν θα μπορούσαν να αλωνίζουν μόνα τους τον μανιασμένο ουρανό του Αιγαίου και να προσβάλλουν είτε τα τουρκικά πλοία είτε τα τυφλά τουρκικά αεροσκάφη F16 στις βάσεις τους.
Αυτό λοιπόν το κείμενο του αντιστρατήγου, και δεν το γράφει ο οποιοδήποτε, και μάλιστα σε περιοδικό Κύρους, δείχνει καθαρά, κυρίες και κύριοι, ότι είτε εμείς δεν θέλουμε, είτε εμάς δεν μας αφήνουν να λύσουμε το πρόβλημα μια και καλή με τους Τούρκους. Είχαμε την ευκαιρία το 1974, είχαμε την ευκαιρία το 1987. Πάντοτε παρουσιάζεται ευκαιρία, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι να την αρπάξουν από τα μαλλιά, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι αργότερα με το άγαλμα της θεάς ευκαιρίας, για να τελειώνουμε μια και καλή. Να θυμίσουμε δε ότι για να μας εκφοβήσουν, εδώ και χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση και μετά, περί τον μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αρχίζουν να μας προετοιμάζουν μέσα των εφημερίδων: θα γίνει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Προσέξτε την σύμπτωση. Όσες φορές μας προετοιμάζουν για δήθεν θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, είμαστε έτοιμοι να αγοράσουμε όπλα από αυτά τα οποία δεν χρειάζονται πλέον οι Αμερικανοί και τα έχουν στις αποθήκες τους. Τότε προετοιμάζουν το κλίμα ώστε με τευκολίας να ξαναγοράσουμε όπλα τα οποία ενδεχομένως να μας είναι άχρηστα, αντί να δοθούν τα χρήματα εκεί που πράγματι υπάρχει ανάγκη για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Αυτά για τώρα, κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Καψάλας για το liako.gr.